Αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο καθηγητής του πρότυπου Λυκείου Ηρακλείου δέχτηκε ευνηδιαστική επίθεση από σμήνος φυκών, με τον ίδιο να δέχεται πολλαπλά τσιμπήματα στο λαιμό. Ο κύριος Γελάκης, αφήνοντας τα σκουπίδια στους κάδους, μία μικρή σακουλίτσα, ευνηδιάστηκε γιατί δέχτηκε την επίθεση από σμήνος σφυκών, οι οποίες του προκάλεσαν τσιμπήματα στην περιοχή του λαιμού. Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το πρωινό κουδούνι, ο καθηγητής έζησε φιαλτικές στιγμές στον χώρο στάθμευσης πίσω από το σχολικό συγκρότημα και στο σημείο που βρίσκονται οι κάδοι, με τον ίδιο να μεταφέρεται στο κέντρο υγείας στον Εσταυρωμένο. Μας έδειξε τι του είχε συμβεί, διατήρησε όμως την ψυχραιμία του, έφυγε μόνος του, πήγε στην 7η ΥΠΕ, εκείνο συλλέφθηκε επί 2 ώρες με ορό, κορτιζόνης, και ανέλυψε, πήρε μια αναγωγή. Ευτυχώς δεν ήταν αλλεργικός. Του δηλώνει σήμερα μέσω της διεύθυνσης του σχολείου ότι είναι μια χαρά. Ευτυχώς δεν μπορώ να πω ότι κινδύνεψε σοβαρά. Επειδή τυχαίνει, είναι άνθρωπος που ξέρει να διαχειριστεί καταστάσεις και επίσης δεν πανικοβλήθηκε, δεν έχει κάποια αλλεργία. Αν είχε αλλεργία, ίσως να είχαμε θέμα. Άμεσες ήταν οι ενέργειες της διευθύντριας, η οποία ενημερώσε τις υπηρεσίες, λαμβάνοντας αναγκαία μέτρα για την προστασία των μαθητών. Νέφος από σφίγγες, μας είπε για 2 μέρες αρχικά εχθές ο Γιοβόνος και σύμφωνα με αυτό εστάλησαν οι οδηγίες. Σήμερα ολοκλήρωσε το έργο της απεντόμωσης σε 9:30. Θεωρεί ότι επιτυχώς περιώθηκε αυτό το έργο της σφικοκτονίας. Όπως διαπιστώθηκε, οι σφίγγες έκαναν μια τεράστια φωλιά στην υδρορροή, ενώ χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν εργασίες απεντόμωσης με το ιδιωτικό συνεργείο να εξουδετερώνει το σμήνος από σφίγγες. Η φωλιά ήταν μέσα στην υδρορροή. Απλώς οι σφίγγες έφευγαν από εκεί την ημέρα και έμπαιναν μέσα στους κάδους και ανυποψίαστος οποιοδήποτε θα μπορούσε να του συμβεί αυτό. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θέμα, γιατί επί 2 ώρες το σμήνος από τις σφίγγες περίπτωτο πάνω από τους κάδους ήταν τόσες πολλές οι σφίγγες.